Καλημέρα, καλημέρα από το όμορφο Πήλιο, εδώ στη Μακρινίτσα. Έχω ξυπνήσει και πάω να πάρω το πρωινό μου. Έχω και το πρωινό έτοιμο. Καλημέρα. Γεια σου, Ελένη. Πώς είσαι, πώς κοιμήθηκες? Μια χαρά, τέλεια. Πολύ χαίρομαι. Περάσουμε. Βλέπω έτοιμο το πρωινό, εννοείται θα περάσουμε. Πάμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι έχετε εδώ, τι έχετε φτιάξει? Λοιπόν, ό,τι έχουμε φτιάξει είναι με αγάπη και πολυμεράκι. Το κάνουν τα κορίτσια μας μέσα. Προσπαθούμε να έχουμε προϊόντα τοπικά, να είναι όλα από τους δικούς μας παραγωγούς για να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας, να αναδείξουμε την περιοχή μας και να δοκιμάσετε και τις δικές μας ιδιαίτερες συνταγές του Πηλίου. Τι άλλο θα μας πείτε εδώ για τη Μακρινίτσα? Βλέπω ένα υπέροχο χωριό, βλέπω μια θέα που δεν τη συναντάς εύκολα. Λοιπόν, καταρχήν το ξέρουμε νομίζω πλέον όλοι ότι έχει χαρακτηριστεί το μπαλκόνι του Πηλίου, γιατί βλέπεις το Βόλο κάτω η Μακρινίτσα. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός χτισμένος από το 1204 και έπειτα. Ναι. Περισσότερα αρχοντικά είναι πολύ παλιά, όπως το δικό μας είναι από το 1822 σαν κεντρικό κτίριο. Πρόσφατα ανακαινίστηκε αφού το αποκτήσαμε εμείς και είναι πλέον ένας ξενώνας. Αλλά γενικότερα το χωριό μας συνεχίζει να υπάρχουν τα καλτερίμια του, τα παραδοσιακά, ο τρόπος ζωής όπως ήταν πιο παλιά, με τα πόδια, όχι με αυτοκίνητα. Έχουμε αυτή την οτροπία ακόμη και σήμερα. Μπαλκόνι του Πηλίου και όχι τυχαία, με απαράμιλη θέα προς την πόλη του Βόλου, η Μακρινίτσα έχει κατακτήσει τις καρδιές ντόπιων και επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. Α, λίγο χυμό θα είναι ό,τι πρέπει. Ελένη, ξέρεις τι παρατηρώ, ότι εδώ τα σπίτια δεν έχουν μπαλκόνια. Πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Λοιπόν, αυτό για ποιο λόγο έχει γίνει? Τα παλιά τα χρόνια που λένε, ναι, όταν είχαμε τους κουρσάρους, ερχόντουσαν στο λιμάνι, μας αράζαν και ερχόντουσαν να λαϊλατίσουν τα χωριά μας στο Βόλο. Αυτό το χτίσανε με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην μπορούν να φτάνουν πάνω και να κάνουν την αντίστοιχη ζημιά. Και επίσης κάποια παλιά κτίρια έχουν και πολεμίστρες. Μετέπειτα μετά τα γυρίσαν, τους κάνανε φούρνους, τα κάνανε σαν ντεκόρ, αλλά και αυτό το λόγο χτίστηκε έτσι. Και όλη η αρχιτεκτονική του Πηλίου είναι σε αυτή τη φιλοσοφία. Το ξερό το μικροκλίμα, η δροσιά, τα γραφικά σοκάκια και η καλή ποιότητα φαγητού και παροχών καταδάσουν το χωριό ανάμεσα στους πρώτους προορισμούς στη Μαγνησία. Τρώω μια υπέροχη πιπερόπιτα. Έχει αρκετά πράγματα στο τραπέζι μου. Είναι απόλαυση. Γεια μας. Ετοιμάσω και το χαλβά. Όλα είναι χειροποίητα. Όλα. Και λουκουμάδες και η πιπερόπιτα. Τέλεια. Είμαι μαζί με την Ελένη. Γεια σας ξανά. Γεια σου, Ελένη. Θα μας πεις δύο λόγια του ξενώνα. Με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, είναι ένας παραδοσιακός ξενώνας, παλιό αρχοντικό,
Εμείς από το 18 και έπειτα που ξεκινήσαμε να λειτουργούμε, το ανακαινήσαμε, διαπίστωσε και εσύ μέσα τη διακόσμησή μας. Πόσα χρόνια λειτουργεί ο Ξενώνας? Είμαστε από το Δεκέμβριο του 18, δηλαδή πλέον είμαστε στα 3-4 χρόνια. Α, είναι καινούριο. Είναι καινούριο, έχουμε 4 δωμάτια, είναι ένας μικρός δηλαδή Ξενώνας. Έχουμε τους κοινόχρηστους στους χώρους μας, προσπαθούμε όποιος έρχεται να χαλαρώσει, θέλουμε να βγάλουμε πιο πολύ το οικογενειακό και όχι κάτι τόσο στημένο και να απολαύσετε την περιοχή μας, τη θέα μας, δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε εδώ, πάντα είμαστε εδώ για εσάς και προπαντός να ηρεμήσετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τέλεια, για τέλεια, 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 τέλεια. Εγώ μόνο τέλεια λέω, έτσι, το έχετε μάθει αυτό το πράγμα. Αυτά, λοιπόν, να χαιρετήσουμε και την Ελένη. Γεια σου Ελένη. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την κουβεντούλα που είχαμε. Εμείς ευχαριστούμε πραγματικά. Τα λέμε. Bye. Γεια σας. Αρκετά καθίσαμε στο ξενοδοχείο. Είναι η ώρα να πάμε μια βόλτα στο χωριό. Τα καλοδιατηρημένα καλδερίμια της αποτελούν πραγματικό αξιοθέατο. Είναι φτιαγμένα από υπηρώτες τεχνίτες με χώμα και πέτρα. Το φάρντος τους είναι όσο ένα άλογο με τα φορτώματά του και το σκαλοπάτι τους όσο ο μέσος ανδρικός διασκυλισμός. Οι πέτρες είναι σφινωμένες για να διευκολύνουν το περπάτημα και προεξέχουν για καλύτερο κράτημα όταν βρέχει ή όταν υπάρχει χιόνι ή πάγος. Είμαι μπροστά από το Βυζαντινό Μουσείο εδώ στη Μακρινίτσα. Είναι 10 μέτρα πάνω από την πλατεία. Γενικώς έχει αρκετά πράγματα να δείτε στη Μακρινίτσα. Η επικοινωνία ανάμεσα στους οικισμούς της Μακρινίτσας γινόταν με ένα καλοφτιαγμένο καλδερίμι που διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση ακόμα και σήμερα. Για να γνωρίσεις πραγματικά τη Μακρινίτσα, έναν από τους ωραιότερους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου, θα πρέπει να περπατήσεις πολύ. Ο ναός του Αγίου Ιωάννη, του πρόδρομου, είναι χτισμένος περίπου το 18ο αιώνα, νομίζω συγκεκριμένα το 1806, και είναι ακριβώς το κέντρο στην πλατεία του χωριού. Ο ιερός ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου είναι ένας μικρός μονόχωρος ναός με την αψίδα του ιερού στα ανατολικά. Αρχικά ο ναός καλυπτόταν με θόλους, οι οποίοι κατέπεσαν κατά τους σεισμούς του 1955 και στη συνέχεια τοποθετήθηκε ξύλινη στέγη. Αρχιτεκτονικά και επιγραφικά στοιχεία, λιτανάγλυφες, παραστάσεις και μοτίβα, εικόνες και τοιχογραφίες καθιστούν το ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου από τα χαρισματικότερα εκκλησιαστικά μνημεία του Πηλίου στα νεότερα χρόνια. Όλος έλξης της Μακρινίτσας αποτελεί το αποκαλούμενο και ως μπαλκόνι του χωριού, που δεν είναι άλλο από τη μεγάλη πλατεία με τα πλατάνια. Μερικά από τα σημεία ενδιαφέροντος στην πλατεία της Μακρινίτσας είναι φυσικά η πανοραμική θέα στο Βόλο και τον Παγασιτικό κόλπο, η εκκλησία του Ιωάννη του Προδρόμου, η μαρμάρινη κρίνη με τις 4 χάλκινες λεοντοκεφαλές και το αθάνατο νερό, καθώς και το καφενείο Θεόφιλος, όπου θα δείτε τη μεγάλη τοιχογραφία του διάσημου Έλληνα ζωγράφου Θεόφιλο Χατζημιχαήλ από το 1910 με τίτλο «Μάχη στην Κρύα Βρύση». Είμαι κεντρική πλατεία Μακρινίτσας. Θα μπορούσα να πω ότι είναι αρκετά μεγάλη. Αριστερά μου είναι η εκκλησία. Στη πλατεία εδώ υπάρχει και καφενείο, καφετέρια. Έχει και πρωινό. Και επίσης υπάρχει και την φοβερή θέα σε ολόκληρο το Βόλο.
και στο κόλπο το Παγκασιτικό. Από κάτω από την πλατεία υπάρχουν και μαγαζάκια σουβινίρ. Υπάρχει και περίπτερο στην πλατεία, διάφορα καταστήματα. Έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα. Επίσης όλος ο οικισμός είναι διατηρητέος. Αυτοκίνητα δεν μπαίνουν μέσα. Έξω από το χωριό υπάρχει πάρκινγκ. Οπότε αφήνετε το αυτοκίνητο εκεί, παίρνετε τα πράγματά σας και πηγαίνετε στο ξενώνα που σας φιλοξενεί. Όταν την επισκέφτηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1934, μαγεμένος με την θέα προς την πόλη του Βόλου και τον Παγκασιτικό κόλπο, την ονόμασε «Μπαλκόνι του Πηλίου». Το 1980, μάλιστα, χαρακτηρίστηκε διατηρηταίος, παραδοσιακός οικισμός, απόλυτης προστασίας. Αυτά είναι τα δωμάκια στη Μακρινίτσα. Καλδερίμια, αρκετά, ανηφορίτσα. Αξίζει όμως. Τα αρχοντικά είναι πάρα πολλά. Όμορφα. Λοιπόν, η ταινία με την Αλίκη Βουκλάκη, η δασκάλα με τα ξαντά μαλλιά, τι ξέρετε. Τι ξέρετε όλοι. Ναι, έχει γυριστεί εδώ, στην πλατεία της Μακρινίτσας, στο εκκλησάκι που είναι στην πλατεία. Αυτό δεν είναι σωστό. Τι λες, Άγγελε, τα παιδιά λιώνουν μέρα με τη μέρα τώρα από την πείνα. 2 χρόνια. Το Γαρμπής της αυρίζει. Θα μας καρφώσει τους Γερμανούς ο Γαρμπής. Θα έρθω μαζί σου, Μυρτώ. Πάμε. Και ακριβώς από κάτω από την πλατεία υπάρχει ένα καλδερίμι. Από εκεί ερχόντουσαν τα παιδάκια της δασκάλας, δηλαδή της Αλίκης Βουκλάκη. Ενδιαφέρον. Η τοποθεσία που βρίσκεται ανάμεσα στο Μέγα Ρέμα και στο βουνό Σαρακινός οδήγησε στην κάθετη και αμφιθεατρική ανάπτυξη του οικισμού. Η Μακρινίτσα, αυτό το πανέμορφο χωριό του Πηλίου, βρίσκεται σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο από 300 μέτρα μέχρι 850 μέτρα και χτίστηκε το 1204. Η περιήγηση στις γειτονιές της Μακρινίτσας μπορεί να κρατήσει μέρες. Η νοτιότερη και πολύ ενδιαφέρουσα συνοικία της έχει το παράξενο όνομα Κουκουράβα και χτίστηκε μετά το 1600. Κάποτε η Κουκουράβα ήταν ένα μεγάλο ημιουρινό χωριό. Τώρα αποτελεί την νότια συνοικία της Μακρινίτσας σε υψόμετρο 300 μέτρων και βρίσκεται δίπλα στο Μέγα Ρέμα. Εδώ, εκτός από τα υπέροχα σπίτια, θα θαυμάσετε και τον αμυντικό πύργο του Σκοτεινιώτη. Στο κεντρικό καλδερίμι που διασχίζει την Κουκουράβα ενώνονται οι ρεματίες Πατουσιά και Μέγα Ρέμα και είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Μακρινίτσας. Εκεί είναι μία από τις 5 τριστέλες της περιοχής που λειτουργούν ακόμη. Ένα φυσικό πλυντήριο για φρουκάτες, χαλιά, κελίμια κτλ. Η περιοχή διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του Πηλίου. Υπέροχη θέα στο κάμπο του Βόλου, αλλά και στο κατάφυτο φυσικό περιβάλλον του Πηλίου. Βρίσκεται μόνο 4 χιλιόμετρα από το κέντρο του Βόλου. Στη συνοικία μεταμόρφωση θα βρείτε το αρχοντικό του πάλι,
που στεγάζει το πολύ αξιόλογο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου. Λίγο πιο κάτω θα συναντήσετε ένα από τα ωραία σημεία της Μακρενίτσας, τις Βρύσες Βερωτά. Εδώ επίσης είναι και οι περισσότερες εκκλησίες της Μακρενίτσας. Το χωριό ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του φυσιονομία, τα καλοδιατηρημένα και αναστηλωμένα αρχοντικά του, τα γραφικά και αριστοτεχνικά καλαδερίμια του, τις 60 περίπου παραδοσιακές του κρίνες και το καταπράσινο τοπίο με τα πλατάνια, τις καστανιές, τις καραντίες και τις οξίες. Το πιθανότερο είναι ότι το όνομά του το οφείλει στην ύπαρξη του μοναστηριού της Μακρενίτης Ιστιοτόκου Οξίας Επισκέψιος, που ιδρύθηκε από τον άρχοντα της Μαγνησίας Κωνσταντίνο Μαλιασιανό. Γύρω από τη Μονή άρχισαν σιγά σιγά να σχηματίζονται οι πρώτοι οικιστικοί πυρήνες, κυρίως από τους ακτήμονες εργάτες που δούλευαν στα πλούσια κτήματα του μοναστηριού. Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, όταν ιδρύθηκαν τα περιφήμα σχολεία, 4 δημοτικά, 1 διδακτήριο και 1 παρθενογωγείο. Η Μακρενίτσα σήμερα είναι ένα χωριό πραγματικό κόσμημα. Μπαίνοντας στο χωριό, σε καλωσορίζει η ωραιότερη ίσως πλατεία της ορεινής Ελλάδας, με τα αιωνόβια πλατάνια και τις βρύσες με το κρυστάλλινο αθάνατο νερό, όπως λένε οι ντόπιοι. Όχι ένα, όχι δύο, ούτε 10, ούτε καν 50, αλλά περισσότερα από 70 τα χωριά του Πηλίου. Βουνό ή θάλασσα, ηρεμία ή πολυκοσμία, φυσικά τοπία, δραστηριότητες, οτιδήποτε έχει στο νου του ο επισκέπτης υπάρχει στο Πήλιο. Είναι ο ιδανικός προορισμός για όλους, όλες τις εποχές. Έχει σκοτεινιάσει, είμαι έτοιμος, πάω έξω να εξερευνήσω, να κάνω μια βόλτα εν πάση περιπτώσει. Το βράδυ πώς είναι. Το χωριό. Θα έρθετε μαζί μου. Πάμε. Βλέπω ένα μαγαζί εδώ που έχει φώτα. Για φαγητό. Αλλά εδώ. Αν είναι ανοιχτό. Γεια σου φίλε. Βλέπω έχει κίνηση. Είναι ανοιχτό. Μπαίνουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά, εγώ είμαι ο Βασίλης από το Facebook. Καλώς ήρθατε. Χάρηκα, χάρηκα. Μπορώ να καθίσω εκεί. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Υπάρχουν όλα από τα φωτού. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Να ρίξουμε ένα ματιά στο κατάλογο. Λοιπόν, θέλω μια γκουρδομάτα εδώ, μια σαλάτα, ένα τσιπουράκι χωρίς γλυκάνιση, μην το ξεχάσω, και μια μπριζόλα χοιρινή. Ευχαριστώ πολύ. Τελειά. Είτε και η μπουζουλίτσα. Φαίνεται όπως θυμώ. Για τις πληρωμές.
Δεν κάνω διευθύνηση, κάτσε να την κάνω έτσι. Συγχαρητήρια. Η αλήθεια να λέει. Φεύγω, πελανώστε μα όλα. Άλλο ένα βράδυ. Έφτασε στο τέλος του. Εδώ, στη πανέμορφη Μακρινίτσα και στο πανέμορφο Πήλιο. Πάμε να ξεκουραστούμε, πάμε ύπνο. Είδαμε αρκετά πράγματα σήμερα. Πιστεύω πέρασαμε καλά. Για αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Αν σας άρεσε το βίντεο πάρα πολύ, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε αύριο. Bye! Start to feel like I'm on one. Start to lean, I'll be here for. Light it up, light it up.